Είμαι Ξετινίδου Άννα, είμαι από το Μακροχώρι, είμαι 14 χρονών και παίζω στην ΑΕΚ Μαθίας. Είμαι από την Κατερίνη, είμαι 14 χρονών και παίζω στις Πυρίδες Μούσης. Η εμπειρία από το σημερινό παιχνίδι? Ήταν πολύ καλό, δυνατό, κοντραριστήκαμε πάρα πολύ. Εντάξει, στην αρχή πέσαμε λίγο, αλλά στο δεύτερο μήχρονο θεωρώ ότι μπήκαμε πιο δυνατές και μπορέσαμε να βάλουμε και εμείς δύο γκολ. Το χαρακτηρισμό θηλυκό Ζλάταν και για τις δύο από εσάς που ακούστηκε από την κερκίδα, τον υιοθετείτε? Πώς νιώθετε, σας το έχουν ξαναπεί? Σας προσφωνήσανε στην κερκίδα, ναι, το άκουσα εγώ σήμερα. Εσύ φαντάζομαι το έχεις ξαναπεί. Ναι. Πώς νιώθετε, πιστεύετε ότι πληρείτε τα χαρακτηριστικά στη θέση στην οποία αγωνίζεται κάθε μια από εσάς για να το υποστηρίξετε σε επίπεδο γυναικών? Ναι, θεωρούμε ναι. Εσύ βέβαια αγωνίστηκε σε διαφορετική θέση από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, από τη θέση στην οποία αγωνίζεται στην ομάδα του Νομού Πειραιάς και άλλαξε στο δεύτερο μήχρονο και έτσι θα μπορούσε να σε χαρακτηρίσει και ως game changer αναφορικά με την επίτευξη των γκολ και την ισοπαλία την οποία κατέκτησε η ομάδα της Ευπειραιάς. Το γκολ είναι θέμα ικανότητας, είναι θέμα προπόνησης, είναι χάρισμα. Ποια είναι η γνώμη σας? Είναι και θέμα εμπειρίας και πρέπει και να το έχεις, θεωρώ εγώ. Και να έχεις καθαρό μυαλό. Ναι. Να έχεις? Καθαρό μυαλό. Καθαρό μυαλό. Ναι. Γιατί επιλέξατε ποδόσφαιρο? Από μικρή παίζω, δεν ξέρω. Τυχαία ήταν η συγκυρία. Απλά μου άρεσε και μετά από κάποια στιγμή παίζω σωμάτι. Όταν το τρέχανε στη γήπεδο, βλέπει ο αδερφός μου και άρχισε να ζηλεύω και εγώ να κλωτσάω την μπάλα από 4 χρονά. Και από τότε είμαι κολλημένη, δεν ξέρω. Το περιβάλλον σας πώς το αντιμετωπίζει, ότι παίζετε ποδόσφαιρο? Η οικογένειά σας, οι φίλοι σας, οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές σας στο σχολείο, οι καθηγητές σας? Με υποστηρίζουν. Μας υποστηρίζουν οι γονείς μας, όλες είναι κοντά μας. Και γενικά πολύ θετικά το παίρνουν. Γιατί... Δεν υπάρχει κάποιος που του προξενεί εντύπωση ότι είστε κορίτσια και παίζετε ποδόσφαιρο? Έχουμε περάσει ως κοινωνία Φτάξει. τόσο πολύ. Υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν. Πάρα πολύ, αλλά δεν τους δίνουμε σημασία και προχωράμε όσο μπορούμε και καλύτερα. Το θέμα είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς. Καθαρό μυαλό, δεν ακούμε κανέναν τα αρνητικά. Ίσως τα παίρνουμε ό,τι μας λένε ως θετικό για να προχωράμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Και είναι αυτά. Είναι στόχος του επαγγελματικού ποδόσφαιρου, που στην Ελλάδα είναι ένας όρος ο οποίος δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο όπως είναι στο εξωτερικό. Υπάρχει όμως. Σίγουρα. Θα το θέλατε? Πάρα. Αν σας ζητούσα μια ομάδα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που θα γυναικείου ποδόσφαιρου που θα θέλατε να παίξετε, ποια θα ήταν αυτή? Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά νομίζω η Παρί. Η Παρί. Εγώ θέλω να παίξω πάρα πολύ στην Μπαρσελόνα. Στην Μπαρσελόνα. Εξωτερικό δηλαδή είναι η πρώτη σας επιλογή? Κοιτάξτε, δεν πάει πιστά εξωτερικό. Πρώτα σε παίρνει μια μεγαλύτερη ομάδα εκτός πόλης σου. Και σιγά σιγά αναδεικνύεσαι και σε σπρώχνουν και οι μάνατζερ, οι προπονητές όλοι αυτοί και γενικά με τους αγώνες που παίζουν με τους αντιπάλους. Και έτσι προχωράς, θεωρώ. Μπορεί να συνδυαστεί το σχολείο και η καλή σχολική επίδοση με τον αθλητισμό σε ερασιτεχνικό τώρα επίπεδο, αλλά και σε επαγγελματικό τα επόμενα χρόνια? Ναι, θα μπορούσε, ναι. Ποιος είναι ο βαθμός που βγάλατε στο πρώτο τετράμινο του γυμνασίου στο οποίο πηγαίνετε? Εγώ έβγαλα 15,9. Εγώ έβγαλα 13,1. Αλλά πάμε καλύτερα στο δεύτερο τετράμινο, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Αλλά για μένα προσωπικά κοιτάω περισσότερο το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο. Θα ήταν μια επιλογή μετά από 10 χρόνια, 20, να σκεφτείτε τον εαυτό σας να είναι στο ποδόσφαιρο από μια άλλη διαφορετική θέση? Να είναι προπονητής φυσικής κατάστασης, να είναι γυμναστής σε ένα σχολείο? Ή θεωρείτε ότι το ποδόσφαιρο είναι μόνο εντός του αγωνιστικού χώρου για εσάς? Προτιμώ να παίζω παρά να διδάσκω, σίγουρα. Εντάξει, μετά από κάποια ηλικία δεν μπορεί ο άλλος να δώσει αυτά που έδινε πιο μικρό όταν ήταν.
Εντάξει, μετά από μια ηλικία και μετά, λογικό να άμα σταματήσουμε το ποδόσφαιρο, να ασχοληθούμε με προπονητική ή το οτιδήποτε γυμναστή. Για ποιο λόγο θα παρατρύνατε κάποιο φίλο σας, κάποιον άγνωστο, για να παρακολουθήσει, για να του δώσετε κίνητρο να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι γυναικείου ποδοσφαίρου? Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να τον προσελκύσει? Να δει κάτι διαφορετικό, γιατί ο κόσμος βλέπει συνήθως αντρικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, εφόσον οι κανόνες είναι οι ίδιοι, μιλάμε πάντα για ποδόσφαιρο? Κοιτάξτε, το παίρνουν όλοι ως ότι το ποδόσφαιρο είναι για τα αγόρια. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Και αυτά τα χρόνια σιγά σιγά αρχίζει και το γυναικείο να το σπρώχνει παραπάνω. Οπότε γιατί να μην δοκιμάσει να δει και κάτι καινούριο, και εμείς γιατί να μην δούμε κάτι καινούριο διαφορετικό? Έχετε κάποιο πρότυπο, άντρα ή γυναίκα, που να παίζει ποδόσφαιρο? Εμένα μου αρέσει η μπάλα που έπαιζε ο Μαραντόνα. Αλλά τώρα... δεν έχω κάποιο πρότυπο. Μόνο αυτό, να βλέπω πιο πολύ τα παλιά του. Mm-hmm. Για μένα καλύτερος παίκτης σε όλες τις εποχές, για μένα είναι ο Ροναλντίνιο. Θεωρώ ότι ήταν ο καλύτερος. Είχε τα πάντα. Τρίπλες, σουτ, τέτρεξη. Τα πάντα. Δεν είχε κάτι αρνητικό αυτός ο παίκτης. Εντάξει. Θα σας μεταφέρω ένα άλλο. Ασχολούμενος πρωτίστως με το εραστηριακό και επαγγελματικό ποδόσφαιρο που παίζουν οι άντρες. Τα στερεοτυπικά που υπάρχουν αναφορικά με το ότι είναι πάρα πολύ σκληρό το ποδόσφαιρο ανάμεσα σε γυναίκες, ότι οι σχέσεις είναι πολύ ανταγωνιστικές, ότι ξεπερνάνε πάρα πολλές φορές τα όρια και τα άκρα στις προπονήσεις και στους αγώνες. Είναι μια πραγματικότητα, ισχύει? Ισχύει, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έτσι είναι οι ορμόνες του γυναικού, πιστεύω. Μόνο ασθενές δεν είναι το φύλλο, δηλαδή. Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δυνατά. Δηλαδή, από τη μέρα που έχω μπει στο γυναικείο και έχω παίξει αγώνα, δηλαδή έτρεφα τα μάτια μου. Έτρωγα ξύλο και από τα αγόρια, αλλά το τι ξύλο έχω φάει από τα κορίτσια δεν λέγεται. Έχει να κάνει και με τη θέση στην οποία αγωνίζεστε, στην κορυφή της επίθεσης. Άμα είσαι από τους καλύτερους, σε στοχεύουν και σε δέρνουν. Τίποτα άλλο. Έτσι. Τι θα θέλατε να ευχηθείτε γενικά για τον εαυτό σας και η κάθε μία για την άλλη? Εγώ εύχομαι να πετύχω τους στόχους που έχω βάλει στη ζωή μου για το μέλλον. Εύχομαι και αυτή να τα πετύχει αυτά που θέλει. Και πάντα να μην ζήσει. Και εγώ εύχομαι να πετύχω τους στόχους μου, δεν θα τα παρατήσω ποτέ. Κάθε αποτυχία, είτε νικήσουμε είτε χάσουμε, δεν σταματάμε να προχωράμε. Και εύχομαι και εσύ το ίδιο, να προχωράς. Ό,τι αποτυχία, τραυματισμός, οτιδήποτε έχεις, να μην τα παρατάς ποτέ. Ίσα ίσα να βρεις αφορμή να δουλεύεις παραπάνω. Και καλή επιτυχία στον επόμενο αγώνα. Θα τα ξαναπείτε άλλωστε ως αντίπαλοι στην Βέρεια, έτσι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ.